είχα φτιάξει ένα βίντεο που δείχνω πως καθαρίζουμε σωστά τις κεραμικές εστίες. Όταν φτάσουν όμως σε αυτήν εδώ την κατάσταση, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. <Το> Όλες οι εταιρείε αγοράζοντας μια κεραμική εστία μας δίνουν μαζί μια ξύστρα, κάποιες δεν δίνουν κιόλας. Μπορούμε να προμηθευτούμε εμείς μία, που είναι και ο πιο σωστός τρόπος για να καθαρίσουμε μια κεραμική αιστεία. Πιάνουμε τη σπατουλίτσα, τη, την ξύστρα με 45 μοίρες γωνία και ξύνουμε τις αιστείες αφού τους ρίξουμε πάνω σαπουνάδα ή τους ρίξουμε το υγρό εκείνο που είναι σαν κρέμα και να καθαρίσουν οι αιστείες και βλέπουμε ότι βγαίνει η βρωμιά. Σήμερα θα σας δείξω έναν άλλο τρόπο αν έχει φτάσει σε ακραίο σημείο ή φοβόσαστε να χρησιμοποιήσετε την ξύστρα είναι ένα υλικό ένα υγρό σπρέι που καθαρίζουμε βαριά λύπη καμένα λύπη σε ψυσταριέ barbecue είναι επαγγελματικό καθαριστικό και στα σούπερ μάρκετ βρίσκεται παρόμοιο πολύ δυνατό εγώ το χρησιμοποιώ με, 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 μερικές φορές όταν δεν θέλω να τρίβω το χρησιμοποιώ το απλώνουμε πάνω το αφήνουμε λίγη ώρα και βγαίνουν πολύ εύκολα από ό,τι θα βγαίνανε για παράδειγμα με σαπουνάδα ή για όποιον δεν θέλει και φοβάται να ξύσει μη χαράξει τις αιστείες βλέπετε ακόμα και με χαρτί δηλαδή αν το αφήσουμε πολύ ώρα επάνω αυτό διαλύει τα λύπη και μετά μόνο με ένα χαρτί μπορεί να καθαρίσει σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε το σφουγγάρι του νεροχύτη από το πράσινο το σκληρό σημείο γιατί θα τις χαράξει και αφού τελειώσουμε το καθαρισμό το σκουπίζουμε αλλά επειδή το καθαριστικό αυτό για καμένα λύπη είναι πολύ ισχυρό θα πρέπει να φορέσετε γάντια για να καθαρίσουν οι αιστείες χωρίς να χαλάσετε τα χέρια σας τα σημάδια αυτά στο μάτι δεν βγαίνουν εγώ το χρησιμοποιώ Πολύ καιρό, δεν μου έχει κάνει ζημιά, το τζάμι δεν παθαίνει κάτι, φανταστείτε το τζάμι επιφάνειά του, το τζάμι το κεραμικό φτάνει 700 βαθμούς η θερμοκρασία στο σημείο που είναι τα μάτια και δεν μπορεί να πάθει κάτι από ένα καθαριστικό δηλαδή δεν μπορεί να του κάνει μια ένα καθαριστικό από τη στιγμή που δεν του κάνει μια 700 βαθμούς που πιάνει θερμοκρασία Όποιο έχει εγγύηση είναι καινούργιες οι αιστείες και φοβάται Α μην το χρησιμοποιήσει εγώ σας δείχνω τι χρησιμοποιώ όταν φτάνει σε ένα σημείο που είναι πολύ βρώμικη η αιστεία η συγκεκριμένη αιστεία είναι 8 ετών και ξαναλέω τα σημάδια που δημιουργούνται πάνω στα μάτια από τράβηγμα της κατσαρόλας δεν βγαίνουν είναι ο συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας που θολώνει το τζάμι και το τράβηγμα της κατσαρόλας μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like